ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Μεταδίδομεν το πρώτον ανακοινωθέν του Ελληνικού Γενικού Στρατηγίου. Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5:30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Ημέτερε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους. Παραμονή της Εθνικής Εορτής του 1940 είχε η χώρα μας τη Σύνοδο Κορυφής, δηλαδή μία μαύρη επέτειο. Το βροντερό όχι του Ιωάννη Μεταξά στον Ιταλοπρέσβη στην Αθήνα, Εμμανουέλ Γκράτσι, αντικαταστήθηκε από το ιστορικό ναι του Γιώργου Παπανδρέου, ξημερώματα της 27ης Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, όπου αποφάσισε μόνος του και έδωσε ό,τι του ζήτησαν αμαχητοί οι ξένες δυνάμεις. We need global governance. Global financial governance, and we need it fast. Οι δανειστές μας θέλουν την επιτυχία μας και θέλουν και θέλουμε και εμείς την επιτυχία αυτού του προγράμματος και ζητάμε τη στήριξή τους. Οι Έλληνες που πολέμησαν με τόλμη και ανδρεία για να μην γίνουμε ένα ακόμα προτεκτοράτο του άξονα. Βάζω ντουτσε τη στολή του και τη σκουφιά τη ψηλή του μ' όλα τα φτερά. Και μια νύχτα με φεγγάρι την Ελλάδα πάει να πάρει βρε το φουκαρά. Κοντζολιά μας το λεβέντι βρίσκει στα βουνά και ταράζει τον αφέντη το μακαρονά. Αχ, Τσιανό, θα τρελαθώ, Τσιανό, με τους τσολιάδες ποιος μου είπε να τα βάνω. Ξεκινάει την άλλη μέρα, μα και πάλι ακούει αέρα από το τζολιά. Δρόμο παίρνει και δρομάκι και πηδάει το ποταμάκι, ξέρει τη δουλειά. Τρώει τις σφαίρες σαν χαλάζι από το τζολιά. Όλος στρατηγούς αλλάζει για να βρει δουλειά. Αχ, Τσιανό, θα τρελαθώ, Τσιανό, και στείλε γρήγορα τα μαύρα μου να βάνω. Στέλνει ο νέος Ναπολέων με αρχίες πιναλέων στο βουνό ψηλά. Για να βρουν το διάβολο τους και ο στρατός μας εχμαλό τους τσούρμο κουβαλά. Καίει και ενταυρή καημένη βρέτη τρομερό. Μυστικοί ξελιγωμένοι πέφτουν στο νερό. Αχ, Γκράτσι, να μη σε δω, Γκράτσι, γιατί σε κάρβουν αναμένα έχω κάτσι. Τρέχουν σαν τρελοί στους βράχους κι από μας κι από τους συμμάχους τρώνε την κλωτσά. Και χωρίς πολλές κουβέντες μπήκαν Έλληνες λεβέντες μες στην κοριτσά. Μέσα στ' αργυρό καστρό εμπήκε το χακί και σημαία κυματίζει τώρα ελληνική. Αχ, Τσιανό, θα σκοτωθώ, Τσιανό, γιατί σε λίγο και τα τύρανα τα χάνω. Και πάθαν οι καημένοι μεγάλη συμφορά κι η Ρώμη περιμένει και εκείνη τη σειρά. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Την απόλυτη υποταγή του δήλωσε ο Γιώργος Παπανδρέου στο σχέδιο της Μέρκελ για μόνιμη κατοχή της χώρας. Από ποιους?
από τους γκαουλάιντερ της Τρόικας, που θα τοποθετηθούν μετά και την στοχευόμενη προς την πλήρη αποικιοποίηση του τόπου, τροποποίηση των ευρωπαϊκών συνθήκων, όπως τουλάχιστον προκύπτει και από τις χθεσινές, αλλά και από τις σημερινές δηλώσεις και διαρροές, μάλλον δηλώσεις των ξένων και διαρροές των δικών μας, των κυβερνητικών κύκλων, που μιλάνε για μια ευπρόσδεκτη παρουσία εδώ, εκείνων οι οποίοι δήθεν θα μας προσφέρουν τεχνική βοήθεια, το είπε πριν από λίγο και ο Πρωθυπουργός, αλλά που στην ουσία θα είναι οι απόλυτοι άρχοντες και εξουσιαστές της χώρας. Και μη μας λέει και ο Παπανδρέου ότι εμείς θα αποφασίζουμε, διότι αυτούς τους 18 μήνες εμείς εκτελούσαμε αυτά που πίεζαν και αποφάσιζαν οι άλλοι για να πάρουμε τα δάνεια. Πόσο μάλλον όταν μας δίνουν άλλα 130 δισεκατομμύρια ευρώ μαζεμένα. Ο Πρωθυπουργός απροκάλυπτα πλέον αποδέχεται την εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας στο Διευθυντήριο του Βερολίνου, πράξη που όταν σφραγιστεί με τη βούλα της απόφασης της Συνόδου Κορυφής, όπως και αν βαπτιστεί, θα σημάνει και την τυπική διαχείριση των εσωτερικών πραγμάτων από την Τρόικα, στα πρότυπα της επιβολής δυναστικών, παύλα κατοχικών δυνάμεων, σε χώρα προτεκτοράτο. Οι Έλληνες, επομένως, εφόσον η κυβέρνηση Παπανδρέου περάσει από τη Βουλή την ευρωαπόφαση, να γνωρίζουν ότι όταν θα πάνε στην κάλπη, δεν θα ψηφίσουν για κυβέρνηση που θα εκφράζει τη λαϊκή εντολή, αλλά για δεσμό ανδρικέλων. Για το Σύνταγμα, καλύτερα να μην γίνεται πλέον λόγος. Ενταφιάστηκε μαζί με την ψήφιση και επί 2 χρόνια καταστροφική για τον τόπο εφαρμογή του μνημονίου. Η Γερμανία επιθυμεί τη μόνιμη επιτήρηση των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα, τόνισε χθες η Μέρκελ κατά την ομιλία της στη Γερμανική Βουλή, εν ώψη της κρίσιμης ψηφοφορίας για την ενίσχυση του EFSF. Η Γερμανίδα καγκελάριος επισήμανε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην αρχή ενός δύσκολου δρόμου, όπως προκύπτει από την έκθεση της Τρόικας, και ότι το κούρεμα του χρέους δεν αρκεί για να λύσει το πρόβλημα της χώρας. Η Ευρωζώνη θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να ορθοποδήσει η Ελλάδα, η οποία, όπως ανέφερε, θα χρειαστεί μια μόνιμη επιτήρηση. Ο ελληνικός λαός κάνει μεγάλες θυσίες και αξίζει το σεβασμό μας, είπε χαρακτηριστικά. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν στις 21 Ιουλίου δεν είναι πλέον εφαρμόσιμες, ανέφερε υπογραμμίζοντας ότι η βοήθεια πάντα θα πρέπει να συνδέεται με αυστηρές προϋποθέσεις. Και μία από αυτές θα είναι η νέα κατοχή. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες ώστε η ελληνική οικονομία να μπορεί να αναπτυχθεί ξανά, σημείωσε και είπε ότι θα ήταν επιθυμητή μια μόνιμη εποπτεία των ελληνικών μεταρρυθμίσεων. Και ενώ επικεφαλής της ομάδας δράσης Task Force της Κομισιόν στην Ελλάδα, ο Γερμανός Horst Reichenbach, αποκαλούμενος από τους ομοεθνείς του και Gauleiter, επιχείρησε χθες να διαλύσει κάθε υπόνοια σχετική με το ότι είναι ο επικεφαλής της ομάδας επιτήρησης της ελληνικής οικονομίας, την οποία δήλωσε ότι επιθυμεί καγκελάριος της Γερμανίας, το δεδομένο που θα προκαλέσει η επερχόμενη και με την κυβερνητική βουλά απόδοση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στους Τροϊκανούς δεν θα είναι δυνατόν να ανατραπεί. Ο Reichenbach δήλωσε ότι ο ρόλος της ομάδας δράσης δεν είναι ούτε να συνυπογράφει, αλλά ούτε να σφραγίζει έγγραφα υπουργείων, προσθέτοντας ότι ρωτάει τους υπουργούς ποιες είναι οι ανάγκες και προσπαθεί να βοηθήσει, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα δεν είναι η μόνη χώρα που παρακολουθείται από την Τρόικα. Και διευκρινίζοντας ότι η διαφορά σε σύγκριση με την Ιρλανδία και την Πορτογαλία είναι ότι ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου ζήτησε τεχνική βοήθεια από την Κομισιόν. Αυτή είναι και η διαφορά. Ο Παπανδρέου έστρωσε το έδαφος για την επιβολή της μόνιμης κατοχής. Τα στρατεύματα κατοχής έρχονται. Μιλάμε πλέον για τον πλέον ασφυκτικό περιορισμό εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας. Και να σας πω και κάτι, γιατί κάποιες στιγμές πρέπει να τους το θυμίζουμε ξεφωνίζοντάς τους. Όταν είχε πρωτοτεθεί το θέμα της επιτήρησης, εποπτείας, της κατοχής, όπως θέλετε πέστε το, υπήρξε ένας υπουργός τουλάχιστον, ο Κώστας Σκανδαλίδης, υπουργός Γεωργίας, που είπε ότι εγώ μπάστακα στο Υπουργείο μου, δεν αβάλω. Και εννοεί ότι θα παρατηθεί. Δευτέρα, στην εκπομπή του Νίκου του Χατζηνικολάου, ήταν καλεσμένος ο υφυπουργός εσωτερικών, ο κύριος Ντίνος Ρόβλιας, ή ανάπτυξης είναι. Έχω χάσει και τον μπούσουλα με τις μετακινήσεις που έχουν μεταξύ τους. Ρωτήθηκε από τον Νίκο για το θέμα του μπάστακα που είχε πει και ο κύριος Σκανδαλίδης. Δεν θυμόταν τίποτα. Δεν το είχε ακούσει. Δεν το είχε μάθει. Δεν του το είχαν πει. Δεν το είχε δει. Σημασία έχει πάντως, γιατί θα το δούμε το σχετικό στιγμιότυπο, τώρα φαντάζομαι ότι ο φίλτατος κύριος Ντίνος Ρόβλιας θα ξέρει πάρα πολύ καλά ότι ο μπάστακας του έρχεται από στιγμή σε στιγμή. Κύριε Ρόβλια, επίτροπο θα δεχθείτε στο Υπουργείο σας. Ο κύριος Σκανδαλίδης είπε ότι μπάστακα δεν δέχομαι στο Υπουργείο μου. Αν έρθει μπάστακα, θα φύγω εγώ. Εσείς τι λέτε? Κύριε Χατζηνικολάου, αυτά ποιος τα λέει? Αυτό το συγκεκριμένο το είπε ο κύριος Σκανδαλίδης. Όχι, ποιος λέει ότι θα έχουμε επιτρόπους? Αστειεύεστε ή πάντες το λένε αυτό? Όχι, εγώ δεν μπορώ να σας το επιβεβαιώσω. Αυτό παρασύρθηκε και ο κύριος Σκανδαλίδης, δηλαδή, από φήμες. Πάλι δεν θα μου αφήσετε να μιλήσω. Αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω
είναι ότι η Ελλάδα δέχεται μια τεχνική βοήθεια από την λεγόμενη Task Force. Αυτό ναι. Και δεν θεωρώ κακό να πάρω την τεχνογνωσία της Γαλλίας στη δημόσια διοίκηση. Δεν έχετε διαβάσει προφανώς τις δηλώσεις Μέρκελ το Σάββατο. Ακριβώς. Κύριε Χατζηνικολάου, ας περιμένουμε να κλείσει η συμφωνία την Τετάρτη. Μην προτρέχουμε. Επειδή όμως την Πέμπτη ο κύριος Ράιχενμπαχ θα ορίσει επιτρόπους. Τον κύριο Ράιχενμπαχ το γνώρισα, ήρθε, κουβεντιάσαμε. Δεν είχε καθόλου τέτοια πρόθεση και μου έδωσε την εντύπωση ότι αγαπάει την Ελλάδα. Βεβαίως την αγαπάει την Ελλάδα. Κανείς δεν έχει αντίρρηση ότι ένα οικονομικό Ράιχ την αγαπάει την χώρα που θέλει να καταλάβει για να της πάρει και όλα τα καλούδια που έχει από κάτω, από πάνω, από τη γη. Αχ, αγαπητέ, φίλτατε κύριε Ντίνο Ρόβλια. Η Τετάρτη ήρθε, οι αποφάσεις ελήφθησαν. Κυρία Μέρκελ τάπε, ο κ. Σαρκοζή τα είπε. Από εκεί πέρα το αν εσείς το ψάρι το βαφτίζετε κρέας, γιατί δε, γιατί νηστεύετε είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά θα νηστέψετε και εξουσία, κύριε Ρόβλια. Ο Μπάστακας θα είναι δίπλα σας. Μην του φτιάχνετε καφέ μόνο τα πρωινά. Αφήστε του, βάλτε το ένα μηχάνημα καφέ φίλτρο εκεί πέρα για να μπορεί να εξυπηρετείτε. Θα πάμε στον συνάδελφο τον Νίκο τον Στέφο, τον οποίο καλησπερίζουμε για το πρώτο σχόλιο της ημέρας. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Τέρενς. Θα ήθελα να ξέρω αυτοί οι άνθρωποι που τα λένε αυτά που λένε, λιγμένα παίρνουν. Πώς τολμάνε και τα λένε αυτά τα πράγματα. Να πω και κάτι, βέβαια η σύγκριση μπορεί να αδικεί τον κύριο Ράιχενμπαχ σε έναν βαθμό. Μπορεί να ακούγεται λίγο υπερβολικό. Αλλά επειδή έχουμε και την 28 Οκτωβρίου και ο Αδόλφος Χίτλερ αγαπούσε την Ελλάδα και τους Έλληνες και θαύμαζε μάλιστα και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Γι' αυτό και επειδή τιμούσε, λέει, και αγαπούσε τους Έλληνες, επέτρεψε στους Έλληνες στρατιώτες να επιστρέψουν πίσω με τον οπλισμό τους στα σπίτια τους. Και μάλιστα οι Γερμανοί στρατιώτες απέδωσαν και τιμές όταν αποχωρούσαν οι Έλληνες στρατιώτες. Τα ξεχνάμε αυτά, τα θυμόμαστε. Λοιπόν, ας μην τα λέμε, γιατί αυτά είναι τουλάχιστον προκλητικά. Και θα πω και κάτι άλλο. Ότι 28 Οκτωβρίου του 40, ένας δικτάτορας, γιατί ο Ιωάννης ο Μεταξάς ήταν δικτάτορας, κακά τα ψέματα, και ήταν φασίστας. Το φασισμό επέβαλε στην Ελλάδα. Ο φασισμός ήταν ιδεολογία του Ιωάννη Μεταξά, δεν το κρύβει ο άνθρωπος. Κι όμως αυτός ο φασίστας, ο Ιωάννης Μεταξάς, είπε το όχι στον ναζισμό. Είπε όχι στην κατάκτηση της πατρίδας μας από στρατεύματα κατοχής. Γιατί στρατεύματα κατοχής θα ήταν η δήθεν διέλευση των Ιταλικών στρατευμάτων. Μια δικαιολογία ήταν κι αυτή. Και σήμερα, 71 χρόνια μετά, μια κυβέρνηση που έχει εκλεγεί από τον ελληνικό λαό με εκλογές, έρχεται να πει ναι σε μια νέα, τουλάχιστον επίσημο ομολογημένη επιτήρηση. Δεν θα πούμε ακόμα κατοχή, δεν θα πω εγώ κατοχή, θα το δούμε όμως, γιατί κάτι τέτοιο θα είναι τελικά στην πραγματικότητα. Λέει ναι σε μια νέα κατοχή. Πριν από 71 χρόνια οι πρόγονοί μας σάλταραν πάνω στα φορτηγά για να πάνε στο μέτωπο. Και εμείς έχουμε σαλτάρει από την αθλειότητα και την πείνα και την εξαθλίωση ως ελληνικός λαός. Εδώ μπορούμε να δούμε και το τι κατέγραψε στο σχετικό ερώτημα και η κάμερα του Κόντρα με τον συνάδελφο τον Δημήτρη Μπούρα. Βγήκαμε και ρωτήσαμε τον κόσμο για αυτό το οποίο επέρχεται. Αυτό που επίτρεψε μου, Νίκο, να πω, κατοχή. Η κυβέρνηση Παπανδρέου δέχτηκε να μπει σε μόνιμη ενισχυμένη υποπτία από την Τρόικα. Έτσι, σε κάθε υπουργείο θα υπάρχει και ένας γκαουλάιτερ. Πώς το σχολιάζετε? Εσχάτη προδοσία. Προδοσία του ελληνικού λαού. Πάντα θα έχουμε κάποιον πάνω από το κεφάλι μας που θα μας λέει τι θα πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή αυτοί θα αποφασίζουν το αν θα πρέπει να πάρουμε ο συνταξιούχος τη σύνταξή του, αν θα πρέπει να πάρουμε το μισθό μας. Όλα αυτά θα τα κανονίζουν οι ίδιοι. Σε κάθε υπουργείο θα έχουμε και ένα τροϊκανό. Πώς το ακούτε όλο αυτό? Τι να ακούσω, ρε παιδιά, το έχουμε να πούμε. Έχουμε χάσει να είμαι, δεν ξέρουμε αν ζούμε στην Ελλάδα ή είμαστε αλλού. Έχουμε χάσει την εθνική κυριαρχία. Μόνο. Σε λίγο θα χάσουμε και τα σόβρακα. Σε λίγο θα χάσουμε και τα σόβρακα. Πανηγυρίζουν σήμερα από το πρωί στη τηλεόραση, λες και πετύχαμε και εγώ δεν ξέρω τι. Ντροπή τους. Ντροπή τους. Δεν το έχουν καταλάβει ακόμη που έχουμε φτάσει. Ο κόσμος δεν το έχει καταλάβει. Από εδώ και πέρα θα μας επιτηρεί η Τρόικα για ό,τι κίνηση. Μόνο αυτό η επιτήρηση μόνο είναι. Θα μας τα πάρουν όλα, δεν υπάρχει τίποτα. Οι μισθοί, οι συντάξεις δεν έχουν εξασφαλίσει τα ταμεία, δηλαδή τι άλλο να πούμε. Τι άλλο να πούμε. Τα ψέματα που λένε, 2 χρόνια ψέματα. Μετά από 12 χρόνια θα γυρίσουμε στο 9. Το πιο απλό, το πιο απλό, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς το κούρεμα το βαφτίζουν επιτυχία. Την πτώχευση αυτή, δηλαδή είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Μόνο εδώ γίνεται αυτό. Για μένα στο κουδί, όλοι. Αυτό είναι προδοσία. Οι άνθρωποι είναι προδότες. Έχουμε χάσει την εθνική μας κυριαρχία. Παραδίνουμε τη χώρα στους ξένους.
Ένα πράγμα θα πω, παιδιά, ο Θεός να βάλει το χέρι του, γιατί οι άλλες γενιές που ακολουθούν θα είναι σαν εχμάλωτοι. Ο έλεγχος φεύγει από τα χέρια της κυβέρνησης. Έχει φύγει ήδη, ρε παιδιά, εδώ και ένα χρόνο και παραπάνω από χρόνο. Δεν νομίζω ότι κυβερνάει η κυβέρνηση, κυβερνάει η Ευρώπη. Η Τρόικα, τέλος πάντων. Αυτό ήταν πάντα έτσι. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Απλώς τώρα είναι πιο φανάρι. Πάντα ήμασταν εξαρτημένοι από κάποιους. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Για τα μάτια του κόσμου τώρα είναι αυτά. Δεν υπάρχει και χωρίς εξάρτηση χώρα. Αφού έτσι είναι ο κόσμος. Ο κόσμος δεν είναι απλά έτσι. Είναι έξαλλος. Ο κόσμος είναι έξαλλος. Ομολογώ ότι δεν θέλω να από τώρα να υποπτευθώ το τι θα γίνει αύριο στις μαθητικές παρελάσεις. Σήμερα πάντως πήραμε δείγματα. Καθώς σε συλλαλητήριο διαμαρτυρίας μετατράπηκε η παρέλαση που έγινε στη Θεσσαλονίκη μαθητική. Οι αγανακτισμένοι πολίτες, για πρώτη φορά δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην ιστορία της Ελλάδας, διέκοψαν τους εορτασμούς επετείου, διέκοψαν την παρέλαση, σταμάτησε εκεί. Αποδοκίμασαν έντονα την μνημονιακή κυβέρνηση και επειδή δεν υπήρχε κανείς επίσημος επάνω στις κερκίδες, στις εξέδρες από την κυβέρνηση και νομίζω και από την αντιπολίτευση, τελικά τα άκουσε χοντρά ο εκλεκτός της κυβέρνησης, δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, ο οποίος προηγουμένως είχε σπεύσει. Γιατί μπλέχτηκες, αγόρι μου, τι τα θέλεις αυτά τα πράγματα? Να δικαιολογήσει την απουσία πολιτικών από την εκδήλωση. Να τους πήγε, δεν πήγε, λέγοντας ότι η απουσία τους ήταν και απαραίτητη. Βέβαια, πριν από 3 χρόνια σε προεκλογική περίοδο, όλοι εκεί ήτανε. Με το καλό τους το κουστούμάκι και το παίζανε εθνοπατέρες. Τώρα πού έχουνε πάει? Κατά τα άλλα, υπάρχει ένας προβληματισμός, επαναλαμβάνω, για το τι θα γίνει αύριο. Και πόσο μάλλον Θεσσαλονίκη, που θα την τιμήσει με την παρουσία του ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κ. Κάρολος Παπούλιας. Για πρώτη φορά στα χρονικά, οι εορτασμοί για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου διακόπηκαν από τις αποδοκιμασίες. Πολλά σχολεία δεν πρόλαβαν ούτε να παρελάσουν. Κάποια στιγμή ομάδες αγανακτισμένων πολιτών κινήθηκαν προς την εξέδρα των επισήμων, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για τις πολιτικές της κυβέρνησης. Ουλάτε τη ΔΕΗ, ουλάτε το νερό, σε λίγο θα πουλήσετε το πίγο το λευκό. Αλληλεγγύη, με πήραν 630 ευρώ. Το χαράτσι της ΔΕΗ, τα πετρέλαια να δώσουμε. Το ανήλικο παιδί που θέλει φροντιστήρια. Αξίζει να σημειωθεί πως για πρώτη φορά φέτος κανένας βουλευτής ή πολιτικός δεν έδωσε το παρόν στην εκδήλωση. Μετά τη χθεσινή γιούχα σε Μπεγλίτη και Μακριώτη, κανένα κυβερνητικό στέλεχος δεν είχε το σθένος να αντιμετωπίσει την οργή του κόσμου. Μόνο ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης και ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας βρέθηκαν στην εξέδρα των επισήμων. Και αυτοί μετατράπηκαν σε κόκκινο πανί και αποχώρησαν άρον-άρον. Εδώ φέρετε τη μαγιά στον δρόμο. Να διαφορετήσετε. Να διαφορετήσετε. Τα ξεφωνητά ακούγονταν καθ' όλη τη διάρκεια της παρέλασης. Μαθητές και εκπαιδευτικοί φώναζαν συνθήματα διαμαρτυρόμενοι για την απελπιστική κατάσταση στα σχολεία. Παρά την απουσία επισήμων, μαθητές κάποιων σχολείων έστρεψαν συμβολικά το κεφάλι τους αριστερά. Αρκετοί ήταν και οι καθηγητές που αγνώρισαν τις προειδοποιήσεις της Υπουργού Παιδείας Άννας Διαμαντοπούλου και εμφανίστηκαν φορώντας μαύρα περιβραχιόνια. Με αυξημένα μέτρα ασφαλείας θα διεξαχθεί η αυριανή στρατιωτική παρέλαση στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, στην οποία αναμένεται να παραστεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας. Ένα μήνυμα έχω από τον κύριο Λυριτζή από το Γαλάτσι. Έφτασα τα 55 μου. Τέτοια βρωμία, τέτοια σύψη, τέτοια αποκρισία δεν έχω ξανασυναντήσει στη ζωή μου. Ο εφιάλτης μπροστά του σοχριά. Οι 153
τσάμπα μάγκες με το ύφος χιλίων καρδιναλίων που ήταν σήμερα, που δεν εμφανίστηκε κανείς στις παρελάσεις των μαθητών όπου και να έγιναν, τόσο φοβισμένοι είναι. Ναι, κύριε Λυρίτζη, σας το λέω από την περασμένη Δευτέρα, ότι έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι. Δεν θέλουν να πάνε. Έχουν ειδοποιήσει μάλιστα όσοι υπουργοί, υφυπουργοί που είναι και οι αναγνωρίσιμοι, εκπροσωπούν την κυβέρνηση και πόσο μάλλον σε περιοχές έξω από τη δική τους εκλογική περιφέρεια, έχουν ζητήσει αντικατάσταση. Δεν θέλουν να πάνε. Στέλνουν τους γενικούς γραμματείς που δεν τους πολύ ξέρει και ο κόσμος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μου το είπανε οι ίδιοι. Έχω μιλήσει με κυβερνητικά στελέχη. Μου το είπαν. Φοβάμαι τη γυναίκα μου, λέει ο ένας. Πού να τρέχω, λέει ο άλλος. Εδώ είμαστε. Για πάμε στον Νίκο, τον Στέφανο. Νίκο. Ναι, πού να τρέχουν και πού να πάνε, Τέρενς, πολύ σωστά το λες. Παρόλο που έχουν πάρει εντολή από το Μέγαρο Μαξίμου να πάνε στις παρελάσεις. Αλλά τους πάει μία. Πού να τολμήσουν να αντιμετωπίσουν όλη την οργή αυτή του κόσμου. Γιατί σίγουρα θα έχουμε έκτροπα αύριο. Γιατί ο κόσμος, η οργή του κόσμου θα πέσει επί δικαίων και αδίκων. Και μην αμφιβάλλεις ότι μην εκπλαγούμε αν δούμε και αποδοκιμασίες αύριο του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν τις εύχομαι. Αλλά Φραστικές. Γιατί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Τέρενς, μπορεί να παρέμβει αποτελεσματικά. Το έχουμε ξαναπεί από αυτό το δωρητήριο, το έχεις πει και εσύ πολλές φορές. Μπορεί να παρέμβει αποτελεσματικά και να δώσει λύση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με την παρέτησή του. Είναι το μόνο όπλο που έχει σήμερα, η μόνη εξουσία, η μόνη αρμοδιότητα που έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Να παρετηθεί και έτσι η χώρα να προχωρήσει αναγκαστικά σε εκλογές και να δώσουν τα 11 εκατομμύρια των Ελλήνων τη λύση στο πολιτικό, στο εθνικό μας πρόβλημα και όχι 153 κότες που δεν τολμούν τελικά να πούνε ένα όχι στις αποφάσεις που παίρνει το Μέγαρο Μαξίμου και οι ξένοι από πίσω από το Μέγαρο Μαξίμου. Το θέμα του 153, 180, 200 που έχει γίνει η Μπερλίνα θα το κουβεντιάσουμε σε λίγο. Μπορώ να μιλήσω λίγο με τη Μάρα Τιμπέκα, παρακαλώ πολύ. Θέλω να μιλήσω με την συνάδελφο η οποία καλύπτει το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Διότι ο κύριος Παπανδρέου, από ό,τι ξέρω, Μάρα, καλησπέρα Μάρα. Καλησπέρα Τέρενς. Πάει αύριο Κρήτη, σωστά? Έτσι είναι ακριβώς. Για τη Σοσιαλιστική Διεθνή. Βεβαίως. Μάλιστα. Έχεις καμιά πληροφορία αν μια που θα βρίσκεται στην Κρήτη θα πάει να παρακολουθήσει και μαθητική παρέλαση? Νομίζω πως όχι. Σε καμία περίπτωση. Έτσι. Σε καμία περίπτωση, βεβαίως. Το πρόγραμμά του είναι συγκεκριμένο. Θα πρέπει το πρωί να παρευρίσκεται στην Κρήτη προκειμένου να ξεκινήσει την συνεδρίαση. Και από εκεί και πέρα, μέχρι το Σάββατο το βράδυ που θα ολοκληρωθεί όλος αυτός ο κύκλος, θα βρίσκεται μέσα στο ξενοδοχείο. Δεν ξεμητάει που λέμε. Δεν ξεμητάει. Ίσως βγει να κάνει κανένα κανό επειδή έχει θάλασσα εκεί. Ίσως, δεν ξέρω. Μάλιστα. Πάντως τα μέτρα ασφαλείας στην Κρήτη, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, Μάρα, κυρίες και κύριοι, είναι αυξημένα. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι συναγερμός έχει σημάνει εκεί. Και όχι μόνο για τον κύριο Παπανδρέου, αλλά επειδή είναι και οι διεθνείς, μάλλον επειδή είναι και οι ηγέτες της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Ακριβώς. Έτσι. Σου λέει τώρα, μην φύγει κανένα ξάσφαλτσο γιαούρτι προς τα εκεί ή καμιά αποδοκιμασία. Και έτσι το πράγμα είναι πολύ καλά μελετημένο, τουλάχιστον όπως λέει η αστυνομία. Αλλά ας κάνω ένα ερώτημα. Ναι. Επειδή είσαι έμπειρη στο ρεπορτάζ. Πριν 3 χρόνια. 2009, πριν τις εκλογές. Mm-hmm. 2008. Εάν ο κ. Παπανδρέου πήγαινε, ας πούμε, στην Κρήτη για μια τέτοια ανάλογη περίπτωση, θα πήγαινε ή θα πήγαινε σε μια μαθητική παρέλαση για να δείξει ότι είναι ο μέλλον πρωθυπουργός? Βεβαίως και θα πήγαινε. Και θα πήγαινε και στο σχολείο το ίδιο την ώρα που θα κάναν τις πρόβες της μαθητικής παρέλασης προκειμένου να τους προετοιμάσει. Σωστό. Δεν το συζητάμε αυτό. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Σε ευχαριστώ πολύ, Μάρα. Κάναμε και ένα γκάλο για το θέμα των αποδοκιμασιών στις εκδηλώσεις αυτές τις μαθητικές που και χθες ξεκίνησε από Θεσσαλονίκη. Σήμερα, όπως βλέπετε, γίνανε τα ίδια. Έχουμε ένα ζήτημα. Για να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος για το θέμα αυτό, καθώς η κυβέρνηση με διάφορα προσχήματα προσπαθεί να απαγορεύσει πολλές μαθητικές παρελάσεις. Η κυβέρνηση με κάθε πρόσχημα έχει βγάλει διάφορες απαγορεύσεις για τις μαθητικές παρελάσεις αυριανές. Τι πιστεύετε ότι φοβάται? Τα πάντα, δεν φοβάται? Την αντίδραση του λαού. Τι άλλο να πω, ρε παιδιά. Ξ***ας και την η κυβέρνηση. Και οι 300 της Βουλής, έτσι. Δεν ξέρω κανέναν. Εγώ αύριο που θα καταθέσουν στεφάνι στο χολαργό που μένω, θα τους διουχαΐσω. Θα φωνάξω ζήτω οι προδότες. Οι παρελάσεις να γίνουν χωρίς αυτούς όλους. Όλοι να φύγουν, να μην μείνει κανένας.
και να αλλάξουν, να μπει κάποιος άλλος, άλλοι, να φύγουν οι δύο οικογένειες, ρε παιδιά. Να φύγουν αυτές οι δύο οικογένειες. Κλέψανε, κάναν, για όνομα, μας έχουν καταντήσει μαζοχιστέ να δεχόμαστε τόσα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν. Να φύγουνε. Να φύγουν. Τι να πάνε να κάνουν στην παρέλαση, να μας πούνε τι. Τι να μας πούνε. Αυτά που κάνουν είναι χειρότερα από τις απαγορεύσεις. Τα κάνανε μουσκεμά. Τα κάνανε μουσκεμά. Μην ρωτάς τέτοια πράγματα, αγόρι μου. Αυτοί κοντεύουν να καταργήσουν την χώρα ολόκληρη. Μου είναι αδιάφορο για τις παρελάσεις. 299 στο Γουδί να κελαϊδίσουν μπράουνικ. Και ένα στην πλατεία Συντάγματος να το κάνει ο κόσμος ό,τι θέλει. Η κυβέρνηση συνολικά πρέπει να φοβάται τον κόσμο. Και όχι μόνο τις παρελάσεις, δεν είναι παρελάσεις το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι τι συμβολισμό θα δώσει στην παρέλαση. Η κυβέρνηση γενικά φοβάται. Φοβάται τον κόσμο, γι' αυτό έβαλαν και χτύπησαν στο Σύνταγμα στην απεργιακή διαδήλωση τους διαδηλωτές του ΠΑΜΕ και είχαμε ένα νεκρό. Οι παρελάσεις είναι ένα διεκνυόμενο θέμα. Πρέπει να γίνονται γιατί μας θυμίζουν την ελληνική ιστορία. Πρέπει να την ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Για τις αποδοκιμασίες της παρελάσεις. Θα έλεγα με μέτρο. Συμφωνώ με μέτρο. Γιατί πρέπει να σεβόμαστε την παρέλαση. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι σε εξέγερση. Όπως είδαμε και σήμερα το πρωί, σε διάφορες παραλίες αλλά την Ελλάδα δημιουργήθηκε συμφόρεση από τον κόσμο που διαμαρτυρείται. Είδαμε τους πολιτικούς να φεύγουν σαν ποντικοί. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος πρέπει να εξεγερθεί, να σηκωθεί, να γίνει ένας σεισμός. Έχουμε φτάσει στα όρια μας. Μας έχουν πάρει και τα παπούτσια. Δεν ξέρω, είναι μια κατάσταση τραγική αυτή τη στιγμή που ζούμε στη χώρα μας. Και λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί αγαπώ πάρα πολύ την πατρίδα μου. Και βλέπω τον κόσμο που έχει αγανακτήσει. Βλέπω τους ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε. Και λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ειλικρινά σας λέω, από πέρσι που άρχισαν αυτά, εγώ έχω πάθει κατάθλιψη. Πρέπει να υπάρχουν μαύρα πολυτεχνεία. Εκεί που φέρανε την κατάσταση, δεν ξέρω αν θα καταλάβουν και την έννοια από το μαύρο περιβραχιόνιο και το τι μήνυμα θέλει να περάσει ο λαός. Είναι κατάντια πλέον αυτό το πράγμα. Είναι κατάντια, δυστυχώς. Μπράβο σας τους πολιτικούς. Τα καταφέραν και πάλι. Χρόνια πολλά. Τώρα μόλις διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα του sirostoday.gr, θυμόσαστε που χθες το είχαμε αναδείξει θέμα ότι ο προερχόμενος από την σοσιαλιστική παράταξη, από την δημοκρατική όπως τους αρέσει να λένε, παράταξη Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιάννης Μαχαιρίδης, ο οποίος απαγόρευσε την παρέλαση των μαθητών στην Ερμούπολη στην Σύρο, παίρνει αύριο την πιο ηχηρή απάντησή του. Διότι διαβάζω τώρα ότι οι ενώσεις αστυνομικών, πυροσβεστικού και λιμενικού σώματος της Σύρου θα πάνε αύριο να κάνουν το καθήκον τους. Θα τιμήσουν τους αγωνιστές του έπους του 40, κύριε Περιφερειάρχα Νοτίου Αιγαίου. Αλήθεια, πού εδρεύετε εσείς? Στη Σύρου, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα. Τίποτα παραπάνω. Θα έλεγα ότι τα παιδιά πλέον που τη νιώθουν την πίεση μέσα στο σπίτι τους, δεν είναι τα ζωντοβολάκια. Καταλάβατε το αυτό. Και στο Facebook έχει ανάψει, έχει πάρει φωτιά. Δίκη, για δώσε μας παρακαλώ το ρεπορτάζ σου. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Έτσι ακριβώς, Τέρεν, στο δικό τους μήνυμα θέλουν να περάσουν οι μαθητές, οι οποίοι δείχνουν ότι κάθε άλλο παρά αμέτωχοι είναι στις τραγικές στιγμές που ζει η Ελλάδα. Μην βρίσκοντας άλλο τρόπο, αποφάσισαν στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου να μην στρέψουν το κεφάλι προς την πλευρά των επισήμων, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Μάλιστα, το μήνυμα που κυκλοφορεί εδώ και λίγες ώρες στο Facebook αναφέρει τα εξής. Παρακαλούνται οι μαθήτριες και οι μαθητές και όποιος άλλος συμμετάσχει στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, όταν έρθει η ώρα των επισήμων, να στρέψουν τα κεφάλια προς την αντίθετη κατεύθυνση και να σταματήσουν μπροστά τους με γυρισμένη την πλάτη. Τέρενς. Και μέσα σε όλα έχουμε και τους γνωστούς μας, γνωστούς σας, έφεδρους καταδρομής. Ναι, εκείνοι οι οποίοι έκαναν κουρελάκι τους ματατζίδες της κυβέρνησης Παπανδρέου πριν από περίπου ένα μήνα, όταν κάναν αυτή τη συνταταγμένη πορεία και εμφάνιση στο Σύνταγμα και κατέθεσαν το στεφάνι τους, διότι δεν θα μπορούσε βεβαίως κανένα ματ να τα βάλει με τους έφεδρους. Λοιπόν, οι έφεδροι αποφάσισαν να πάνε στο Καστελόριζο,
να πάρουν μέρος στην εκεί παρέλαση. Αλλά δυστυχώς, μόνο ο καιρός του Θεού μπορεί και του σταματά. Τελικά το πλοίο δεν έφυγε. Το πλοίο έμεινε πίσω λόγω καιρού. Υπήρξε ένα γενικό απαγορευτικό για τον απόπλου των ποσταλιών των πλοίων από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αιγαίου και έτσι έμειναν εδώ. Αυτό έχει καμία σημασία. Εμείς ήμασταν εκεί με τη συνάδελφο την Αλεξάνδρα την Τράγκα και ακούστε τι είπαν στην κάμερα του Contra Channel. Μάχη με τον καιρό έδωσε αυτή τη φορά αντιπροσωπεία εφέδρων που σκόπευε να μεταβεί στο Καστελόριζο για να τονωθεί το φρόνημα των κατοίκων της περιοχής. Λόγω της απαγόρευσης απόπλου, την οποία διέταξε το Λιμεναρχείο, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που θα φτάσουν μέχρι τα 8 μποφόρ, το πλοίο Διαγόρας, με το οποίο πρόκειται να ταξιδέψουν οι στρατιωτικοί, τελικά θα αποχωρήσει δίχως επιβάτες. Και το Καστελόριζο είναι μια κριτική περιοχή και η παρουσία μας στο νησί είναι καθαρά συμβολική. Απόλυτη κοινότητα των εφέδρων ειδικών δυνάμεων, συντεταγμένες από πρώτη δεκάτου που κατεβήκαμε στο Σύνταγμα. Είναι ένα μέρος το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και απλά εμείς θέλουμε να δηλώσουμε την παρουσία μας εκεί, καθαρά συμβολική, ότι σε περίπτωση που η πατρίδα μας χρειαστεί, εμείς είμαστε πανέτοιμοι οτιδήποτε και αν θελήσει να κάνει. Πριν 71 χρόνια βρέθηκε κάποιος και είπε όχι στους κατακτητές. Ακολούθησε ο ελληνικός λαός με χαρά και πρόθυμος πολέμησε και τα γνωστά αποτελέσματα που είχαμε, έτσι. Αυτή τη στιγμή βρέθηκε κάποιος ο οποίος έχει πει ένα τεράστιο ναι στους κατακτητές. Γιατί έχουμε και αυτή τη στιγμή, μας έχουν κατακτήσει αυτή τη στιγμή οικονομικά, αλλά και ουσιαστικά πάλι οι ίδιοι άνθρωποι, πάλι οι ίδιοι, οι Γερμανοί. Η καταδρομής, μετά την κατάθεση Στεφάνου την 1η Οκτωβρίου στον άγνωστο στρατιώτη, δήλωσαν για μία ακόμη φορά παρόντες, επιλέγοντας το νησί, όπου πριν από 1,5 χρόνο ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου εκφώνησε το διάγγελμα εισόδου της χώρας μας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προκειμένου να συμμετάσχουν στην παρέλαση για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου. Τα έξοδα της αποστολής τους εξασφαλίστηκαν κατόπιν συνεισφοράς των μελών τους, ενώ ένα μέρος του ποσού που περίσσεψε θα διατίθεται στο ακριτικό Καστελόριζο. Εμείς πάμε εκεί και για ένα ακόμα λόγο. Έχουμε πολύ καλή όραση, δόξα τω Θεώ, ακόμα. Βλέπουμε το γαλάζιο του ουρανού, το γαλάζιο της θάλασσας, το γαλάζιο του Αιγαίου, αυτό το κομμάτι της ελληνικής γης. Στα μάτια μας δεν φαίνεται τίποτα γκρίζο. Όλα είναι γαλανόλευκα. Αν κάποιοι τώρα βλέπουν γκρίζα και αναρωτιούνται κατά πόσο αυτή η ενέργεια στην οποία θα προβούμε δημιουργεί το οτιδήποτε πρόβλημα, μάλλον θα πρέπει να πάνε στο οφθαλμίατρο. Οι έφεδροι όμως εξέφρασαν και τα παράπονά τους, καθώς δεν έχουν έρθει στα όπλα για μετεκπαίδευση εδώ και καιρό, ενώ κατηγορούν την πολιτεία ότι έχει βάλει στην άκρη τις περήφανες ειδικές δυνάμεις, αφού δεν έχει μεριμνήσει για την επαγγελματική αποκατάσταση των εφέδρων, από τους οποίους πολλοί παραμένουν άνεργοι. Κυρίες και κύριοι, να υπενθυμίσω αυτό το οποίο το έχουμε σαν σημαία μας αυτές τις επετειακές ημέρες. Η σημαία σε κάθε ελληνικό μπαλκόνι. Η εθνική γιορτή έφτασε και σε κάθε σπίτι πρέπει να κυματίζει γαλανόλευκη. Ο σημεοστολισμός αποτελεί την ελάχιστη οφειλόμενη τιμή και ευγνωμοσύνη για αυτούς που υπηρέτησαν το έθνος στην δύσκολη ιστορική του πορεία. Η εποχή του μνημονίου επιβάλλει σ' όλους να θυμηθούμε το χρέος μας. Μια σημαία σε κάθε μπαλκόνι. Contra Channel, το κανάλι της Ελλάδας. Κάνουμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα μπούμε τώρα και στο τι γίνεται από εδώ και μπρος, γιατί το τι έγινε χθες και σήμερα τα ξημερώματα λίγο πολύ το έχετε πληροφορηθεί. Παραδοθήκαμε. Εθνική κυριαρχία πλέον θα έλεγα όχι απλά περιορισμένη, θα έλεγα σχεδόν μηδενική. Θα είναι κοντά μας ο κ. Μελετόπουλος, ο οικονομολόγος, και θα είναι και ο Νίκος ο Στέφος και θα σας παρουσιάσουμε όλα αυτά τα συν και τα πλην. Αλλά τα πλήν σας διαβεβαιώ είναι βουνό ολόκληρο για τα επόμενα 10 χρόνια που μπαίνουν στη ζωή του Έλληνα. Με τα πιο σφιχτά και τα πιο εφιαλτικά, τα αμέσως επόμενα 2 που έρχονται. Σε 2 λεπτά θα είμαστε μαζί. Τώρα είναι η κρίσιμη στιγμή. Πάμε.
Πάμε. Πάμε στη συνέχεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, ενώ του Contra Channel. 10 ώρες και κάτι κράτησε και αυτή η κρίσιμη σύνοδος κορυφής με τις εντάσεις της, το πηγενέλα, αλλά και τη διακοπή που έγινε στις 2 το πρωί και μάλιστα απείλησαν τα τεινάξει όλα στον αέρα. Δηλαδή, παραλίγο να μην μπούμε στην μόνιμη επιτροπή από σήμερα. Θα μπαίναμε λίγο αργότερα. Αυτό είναι μια άλλη λεπτομέρεια. Στις 5 και 4 τα ξημερώματα, ο κύβος είχε ρηφθεί. Και μαζί με τον κύβο είχε ρηφθεί και η Ελλάδα στην μόνιμη και πιο σκληρή εποπτεία των ξένων δυνάμεων. Και όλα αυτά παραμονή της 28ης Οκτωβρίου και του μεγάλου όχι εναντίον των κατοχικών δυνάμεων. Τα πρώτα νέα μαθεύτηκαν από το δίδυμο Μέρκελ Σαρκοζή και στη συνέχεια από τον ίδιο τον κύριο Παπανδρέου. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, μάλιστα, εκτός από το κούρεμα 50%, μας ανακοίνωσε, αν είναι δυνατόν, ότι ήταν και ο δικός του διακαής πόθος η Επιτροπή. Εμένα δεν μου αρέσει κάθε τρεις μήνες να γίνεται αυτό το σόου. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να βρίσκονται δίπλα μας συνέχεια. Η Τρόικα και όταν υπάρχει πρόβλημα να το συζητάμε και να βρίσκουμε λύση. Εμείς θα φτιάξουμε την Ελλάδα, κανένας άλλος. Αυτές ήταν οι απίστευτες κουβέντες Παπανδρέου που συνόψισαν όσα από το μεσημέρι και στην ομιλία της στη Βουλή είπε η Γερμανίδα Καγκελάριος. Ότι δηλαδή, επειδή έχουμε μια ανίκανη κυβέρνηση που δεν μπορεί τίποτα να κάνει μόνη της και επειδή οι δανειστές μας θέλουν να είναι σίγουροι για τα λεφτά που θα μας δώσουν, επί της ουσίας θα παραδώσουμε τα κλειδιά και τη λήψη των αποφάσεων στους ελεγκτές της Τρόικας και κατ' επέκταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, παρά τις διαβεβαιώσεις των προηγούμενων μηνών, οι Έλληνες πολίτες πληροφορήθηκαν από τον Πρωθυπουργό ότι στις αγορές θα βγούμε το 2020, ενώ ο στόχος ήταν το 2012, άντε το 2013. Αυτά μας έλεγαν, αραδιάζοντας ψεύτικες υποσχέσεις και παραμύθια στον ελληνικό λαό, οι δύο Υπουργοί Οικονομικών, Παπακοσταντίνου και Βενιζέλος, και άλλοι θλιβεροί παρατρεχάμενοι του κυβερνητικού καθεστωτικού μηχανισμού. Και καλό είναι να δούμε με μια πρώτη ματιά τα συν και τα πλήν της συμφωνίας. Τα συν, ας τα πούμε συν, γιατί και τα συν έχουν πολλά πλην. 100 δις λιγότερο χρέος στο 120% του ΑΕΠ, στόχος όμως που θα επιτευχθεί, αν επιτευχθεί, το 2020, όπως λένε οι Τροϊκανοί και η κυβέρνηση, οι οποίοι πάντως μέχρι σήμερα σε τίποτα δεν επαληθεύτηκαν. Ενεργοποιείται το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Αλλά αυτό είναι μικρό σωσίδιο για τις τράπεζες της χώρας, που δεν τους λύνει το πρόβλημα, όπως δεν λύνει το πρόβλημα και για τα ταμεία και κατ' επέκταση δεν διασφαλίζει τις συντάξεις να μην πάθουν και άλλη καθίζηση. Αυξάνεται το πακέτο βοήθεια στα 130 δις, και όταν λέμε βοήθεια εννοούμε δάνειο, με άλλα λόγια πιο επικοινωνιακά στα πλαίσια εγκεμπελικής προπαγάνδας. Τα πλην. Μόνιμη υποπτία της Τρόικα. Κάθε μπάστακας, κάθε γκαουλάιντερ, σε κάθε υπουργείο. Το ίδιο στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και φυσικά στο Μέγαρο Μαξίμου. Παρατεταμένη λιτότητα ως το 2020, που θα κάνει τους 18 μέχρι τώρα μήνες του μνημονίου να μοιάζουν σαν το σούπερ παράδεισο. Αποδεκατίζεται πλήρως το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Και ας μην ξεχνάμε και κάτι άλλο ακόμα, εκεί που μας έλεγαν τα λόγια τα μεγάλα, με ελπίδες φούσκες, οι συνθήκες από τον Ιούλιο επιδεινώθηκαν. Με αποτέλεσμα ένα νέο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Ένωσης Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, 100 δις ευρώ, θα μπει σε ισχύ μέχρι το τέλος του έτους. Και από κοντά, ο ιδιωτικός τομέας, ο διαλυμένος ιδιωτικός τομέας, καλείται να συνεισφέρει το 50% του ελληνικού χρέους ή 100 δις ευρώ. Το κερασάκι στην τούρτα, ο Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο έχει το θράσος να δηλώσει ότι η σημερινή απόφαση για την Ελλάδα επιτυγχάνει το στόχο να καταστεί διαχειρίσιμο το δημόσιο χρέος. Απέφυγε να πει το πότε, σε ποιον αιώνα. Και να φανταστείτε ότι ο Μπαρόζο δεν είναι άμυρος ευθυνών για την κατάντια της Πορτογαλίας. Και αφού την βούλιαξε την Πορτογαλία, τώρα το βάλαμε και στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να σώσει εμάς. Να καλησπερίσω τον κύριο Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα οικονομικών και κοινωνικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης. Κύριε Μελετόπουλε. Κύριε Χουίχ, εδώ συμβαίνει το εξής πρωτοφανές. Η Ελλάδα χρεοκόπησε κατά 50%. Αυτό είναι το νόημα της Συνόδου. 50% δεν είναι ανεξέλεγκτη και συνολική χρεοκοπία, είναι επιλεκτική χρεοκοπία. Selective default, το αποκαλούν επισήμως τα ανακοινοθέντα. Λοιπόν, αυτό είναι χρεοκοπία κατά 50%. Η κυβέρνηση θριαμβολογεί για τη χρεοκοπία αυτή. Είναι στα πλαίσια της γεμπελικής επικοινωνιακής πολιτικής της κυβέρνησης. Δεν είναι ακόμα σαφής η εικόνα. Δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες. Μπορούμε να βγάλουμε όμως μερικά πρώτα συμπεράσματα. Καταρχήν, το 50% δεν είναι ικανοποιητική λύση για δύο λόγους. Είναι αρκετά μεγάλο ώστε να προκαλέσει προβλήματα στα ασφαλιστικά ταμεία, στις τράπεζες κτλ. Αλλά είναι αρκετά μικρό ώστε να μην δώσει μια λύση στο ελληνικό χρέος. Το υπόλοιπο 50% που μένει είναι πάρα πολύ μεγάλο. Με τους τόκους σε ένα εξάμηνο
θα είμαστε στην ίδια κατάσταση πάλι. Θέλω επίσης να πω ότι ο στόχος του να είμαστε στο 120% του ΑΕΠ του 2020 δείχνει και την αποτυχία της όλης αυτής της μεθόδευσης. Δηλαδή, τελικώς αυτή η απόφαση που ελήφθη με κριτήρια εντελώς άσχετα με τη σωτηρία της Ελλάδας. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δηλαδή, πίεσαν οι τράπεζες, πίεσαν οι ομολογιούχοι. Αυτή η απόφαση που ελήφθη είναι ένας συμβιβασμός που εξυπηρετεί την Ευρωζώνη, εξυπηρετεί τους κατόχους ομολόγων του ελληνικού χρέους, τις τράπεζες, όχι την Ελλάδα. Μάλιστα. Δεν ήταν μια λύση που σώζει την Ελλάδα. Επίσης, θέλω να πω το εξής. Η διατύπωση που υπάρχει στο ανακοινωθέν ότι όλα αυτά θα γίνουν με ευθύνη της ελληνικής κυβερνήσεως και όχι με την Τρόικα, δηλαδή δεν θα εφαρμόζει η Τρόικα τα μέτρα, η ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με το ανακοινωθέν, και ψευδές είναι, διότι απλώς θα ονομαστούν σύμβουλοι πραγματικοί κυβερνήτες της χώρας που θα είναι η μόνιμη εγκατεστημένη εκπρόσωπη της Τρόικας στην Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα έχει και διπλή ανάγνωση. Δηλαδή, όταν το ανακοινωθέν μιλάει για ευθύνη της ελληνικής κυβερνήσεως, είναι σαν η Τρόικα να θέλει να μεταθέσει την ευθύνη για την ενδεχόμενη αποτυχία του σχεδίου, που κατά τη γνώμη μου είναι απολύτως βέβαια, στην ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση είναι αυτή που θα ευθύνεται εάν δεν επιτύχει το σχέδιο αυτό, και αυτό θέλει να το διασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει να έχει και κάποια ευθύνη για αυτά που θα συμβούν στην Ελλάδα. Εδώ μπορεί να συμβούν φοβερά πράγματα. Ήδη συμβαίνουν. Η έκρηξη κοινωνική που υπάρχει είναι τεραστία. Νομίζω λοιπόν ότι το συμπέρασμα το πρώτο το οποίο μπορούμε να βγάλουμε είναι ότι το χρέος που μένει, το υπόλοιπο 50%, δεν είναι βιώσιμο και σύντομα η Ελλάδα θα οδηγηθεί σε τεράστια προβλήματα. Μάλιστα. Θα ήθελα να σταθώ για λίγο σε μία συνέντευξη που έδωσε στο News 247 ένας από τους πλέον έγκυρους οικονομικούς συντάκτες, ο Χρήστος Ωμέγας, της εφημερίδας Ελευθεροτυπίας. Τον ρώτησαν πώς κρίνει, πώς το σχολιάζει ο ίδιος, που είναι, επαναλαμβάνω, ένας έμπειρος οικονομικός συντάκτης, το κούρεμα το 50%. Και ο κύριος Μέγας είπε ότι οποιαδήποτε απόπειρα διάθρωσης ενός τόσο μεγάλου χρέους μοιάζει σαν κοντό πάπλωμα που μπορεί να σκεπάζει τις πλάτες, μένουν ακάλυπτα όμως τα πόδια, και όταν ζεσταίνει τα πόδια θα κρυώνει το κεφάλι. Σε κάθε περίπτωση, λέει ο κύριος Μέγας, το χρέος ήταν μη εξυπηρετήσιμο και το μέλλον θα δείξει αν μετά τη συμφωνία τη χθεσινή θα είναι και βιώσιμο. Και το εάν θα είναι βιώσιμο θα το καταδείξουν και πάλι οι αγορές, έτσι. Εάν δηλαδή θα μπορέσει η χώρα τελικά να βρει δανειστές μετά το 2020, πότε να βγούμε.